πρωτάθλημα. Καλά είμαστε. Αυτό είναι το σπίτι. Σ' αρέσει. Ναι, θέλω ξενάγηση. Μόρα μου δεν τελειώνει έτσι απλά. Μια αγάπη που σημαίνει πολλά. Είδες πως δίνονται οι γυναίκες. Μόλις σε βλέπουν. Γιώργο, αυτό είναι παραμυθένιο. Εδώ ξεκουράζομαστε. Εδώ είναι η πρώτη μας γνωριμία με την κυρία Σοφία. Και πώς υπάρχει στη φωτογραφία? Υπάρχει γιατί δούλευε τότε σε ένα ραδιόφωνο που είχε αναλάβει ένα πάρτι για τα γενέθλιά μου. Έκανε εκπομπή τότε στο ραδιόφωνο. Έκανε εκπομπή στο ραδιόφωνο τότε στη Θεσσαλονίκη. Και είχε γνωρίσει πόσα χρόνια πριν? 16 μισό. Είστε 16 χρόνια μαζί? 16 παιδιά. Παντρεμένοι? Περάσανε. Όχι, είμαστε από το 10 παντρεμένοι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,5 μαξιλάρια. Εγώ να ξαπλώνω τα πετάω, δεν μπορώ πολύ. Μα είναι δυνατόν? Πόση ώρα κάνει να στρώσει το πρωί αυτή η γυναίκα το κρεβάτι? Και σου φωνάζω, μηνέ, όπως είσαι και μην αλλάξεις ποτέ. Αχ, δεν τον επισκεπτών. Δεν τον επισκεπτών, έχουμε και πολλά βιβλία για να διαβάζουν. Τι τραμάνε άνθρωποι. Αυτά τα μπαστούνια τι είναι? Αυτά, ναι, της γυναίκας μου είναι. Πιο πολύ υπασίας νομίζω είναι. Της αρέσουν τα άλογα βέβαια πάρα πολύ. Κάποια στιγμή θέλει να αποκτήσει και άλογο. Αλλά ξεκινήσαμε από τα μπαστούνια, παιδιά. Και τα νόμιζα μπαστούνια. Πού να ξέρω, από κάτι γαϊδούρια ξέρω. Που άλογα δεν ξέρω. Εδώ είναι η κουζίνα μας. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, που η γυναίκα σου είναι αυτή τη στιγμή εδώ στο σπίτι και δεν... Δεν θέλει και αυτή να μιλήσει, είναι λίγο πάντα πίσω από είναι όλο πίσω αυτό. Είναι πίσω από τις κάμερες. Ακούς κλασική μουσική? Ακούμε συνέχεια κλασική μουσική. Αυτή τη στιγμή ακούμε Σοπέν, Πρελούδιο. Αχ, και έλεγα ποιο είναι. Άλλωστε έχουμε σπουδάσει κλασική μουσική, γίνεται να την ακούμε. Σπουδάσουν κλασική μουσική? Ναι, βέβαια. Έχω σπουδάσει πιάνο και όλα τα ανώτερα θεωρητικά. Έχω στούντιο ηχογραφήσεων, είμαι ενορχιστρωτής. Κάνω πράγματα για την Αμερική, θα στα πω όλα. Αχ, κάτσε να κάτσω, κλείσε λίγο για να τα κάνουμε ήρεμα, γιατί μου είπα σε βαρύσουν σου, ναι. Γυρίζεις με παλούς που δεν αγαπάς, δημιουργείς δεσμούς που αμέσως χαλάς. Εγώ θυμάμαι έναν άνθρωπο στα 90s, αρχές εκεί 2000. Σωστά. Που έλεγε τα σουξέ της εποχής, αλλά πολύ δυνατά. Πρέπει να σου ένα βρέφος όταν εγώ ήμουν έφηβος, λοιπόν. Κοίτα, εγώ ήμουνα, θα σου πω τώρα, το 2000 ήμουνα 14. Μια χαρά. Εσύ πόσο ήσουν το 2000? Δεν στο λέω. Όχι, θα μου πεις, εγώ γιατί εκτέθηκα τώρα. Θα εκτέθεις και εσύ, πόσο ήσουν το 2000? Δεν λέω, δεν λέω. Δεν λες την ηλικία σου? Δεν τη λέω. Όντως? Όχι. Γιατί? Υπάρχει λόγος. Τι συνέβη μετά και υπήρξε μια αποχή, θα έλεγα? Εντάξει, είχα διάφορα θέματα με δισκογραφικές, με το Φίβο που συνεργαζόμουν και κάποια στιγμή κλείστηκα και εγώ στον εαυτό μου και στο στούντιό μου και απλά έγραφα μουσική. Συγγνώμη, με το Φίβο τσακωθήκατε? Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ, απλά υπήρξε αποχή. Για να φτάσουμε στο σημείο να το λες αυτό, δεν έγινε μια μέρα φαντάζομαι ξυπνήσατε και λέτε δεν μιλάμε, προφανώς υπήρχαν κάποια θέματα. Ναι, εντάξει, αυτά γίνονται σταδιακά, εντάξει, γίνονται στις δουλειές. Απλά η πικρία που μένει είναι όταν χάνονται οι φίλοι, αυτό τίποτα άλλο. Κλείνω τηλεφώνα και δεν σου απαντάω, επίκα, σε χαιρετάω. Αν σε έπαιρνε τώρα ο Φίβος και σου λέγε να σου γράψω ένα τραγούδι και να κάνουμε συνεργασία, θα την έκανε? Όπως γνωρίζετε, με το Φίβο γνωριζόμαστε από παιδιά. Πήγαμε μαζί ο δύο. Επειδή ξέρω και το Φίβο και ξέρω και τον εαυτό μου. Αν δεν τα βρούμε πρώτα σαν φίλοι, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σε τίποτα άλλο. Πώς ζούσες όλα αυτά τα χρόνια με αυτό? Δεν σταμάτησα να δουλεύω. Έχω το στούντιό μου και κάνω παραγωγές και κάνω αρκετά πράγματα. Μάλιστα αυτή την εποχή θέλω να ασχοληθώ πάρα πολύ με το film scoring. Δηλαδή με επένδυση μουσική επένδυση κινηματογράφου. Μα εγώ πάντη εξάρτηση κι όλο εσένα με ζητάω. Έχετε με τη γυναίκα σου παιδικό σταθμό? Έχουμε στο κέντρο της Κηφισιάς, στο Kinderhouse. Πάει πάρα πολύ καλά. Το ξεκινήσαμε το 2012. Κάθε χρόνο κάνουμε ένα πολύ μεγάλο χριστουγεννιάτικο μπαζάρ με πολύ μεγάλους χορηγούς. Και είναι φιλανθρωπικό. Φέτος που θα γίνει την Κυριακή τώρα το μπαζάρ, στις 10 του μηνός, όλα τα έσοδα θα πάνε στο Ίδρυμα Αγίων Αναργύρων, που είχαν πάει και κάποιες άλλες χρονιές. Εσύ παιδιά έχεις? Δεν έχουμε ακόμα. Δεν είναι. Ναι. Το καλό. Να είσαι καλά. Η γυναίκα σου είναι εκπαιδευτικός?
Η γυναίκα μου είναι καθηγήτρια και εξετάστρια στα πτυχία του Γκέτε, είναι γερμανικής φιλολογίας και έχει γεννηθεί στο Βερολίνο. Γι' αυτό το λόγο κάναμε και το σχολείο. Καλή επιτυχία σου εύχομαι σε όλα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ και να πω και πολλά φιλιά στη Ντορέτα.